Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί τόσο με επενδυτές αλλά και με τη νέα επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Δύο τα μεγάλα θέματα που αναμένεται να αναδειχθούν με το Ταμείο, το δεύτερο αίτημα της πρόωρης αποπληρωμής μέρους του δανείου του Ταμείου, αλλά και η στήριξη στο ελληνικό αίτημα για χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα. Μπορεί να αποπληρώσουμε ακόμα ένα κομμάτι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Μπορεί να αποπληρώσουμε κάποιο άλλο κόστος δανεισμού που έχουμε, κάποια άλλα δάνεια με πολύ ψηλότερο κόστος. Αυτά όλα θα βελτιώσουν τη βιωσιμότητα του χρέους. Γιατί αυτό είναι αναγκαίο και για τη χώρα και για την ελληνική κυβέρνηση? Γιατί αυτό είναι ένα χρήσιμο όπλο στο πλωστάσιο μας, προκειμένου το 2020 να ανοίξουμε και να κλείσουμε με επιτυχία τη συζήτηση για χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα από το 2021 και μετά. Ορόσημο για τα μικρότερα πρωτογενή πλεονάσματα αποτελεί ο Απρίλιος, καθώς τότε θα ξεδιπλωθούν οι διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς για την αλλαγή του στόχου περιπλεονασμάτων κατά 1% έως 1,5% του ΑΕΠ, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση τον επιπλέον δημοσιονομικό χώρο που χρειάζεται για νέες μειώσεις φόρων και εισφορών. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα συνοδεύσει μεν τους υπόλοιπους θεσμούς 22 Ιανουαρίου στην κάθοδό του στην Αθήνα, αλλά η διαπραγμάτευση που έχει ειδική σημασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι αυτή του Μαΐου, καθώς τότε έχει προγραμματιστεί η επίσημη κάθοδος του Ταμείου για τον καθιερωμένο έλεγχό του ως δανειστή.